χρόνια με στην κρούπα μαγείτης κι αλανιάρης. Ρώτησε να μάθεις κι ύστερα να με πάρεις. Ρώτησε να μάθεις κι ύστερα να με πάρεις. Χρόνια στο Περέα μαγείτης κι αλανιάρης. Να καλέσουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Κιμούλη, ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής ο κύριος Κιμούλης, να διαβάσει ένα απόσπασμα από ένα από τα έργα του... του κύριου Χαριτόπουλου. Το ζεϊμπέκικο, ο μοναχικός φρύνος. Το ζεϊμπέκικο δύσκολα χορεύεται. Δεν έχει βήματα. Είναι ιερατικός χορός με εσωτερική ένταση και νόημα που ο χορευτής οφείλει να το γνωρίζει και να το σέβεται. Είναι η σωματική έκφραση της ήττας, η απελπισία της ζωής, το ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα». Το κακό που βλέπεις να έρχεται, το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμόστηκαν στην τάξη των άλλων. Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται ποτέ στην ψύχρα ή μη μόνο ως κούφια επίδειξη. Ο χορευτής πρέπει πρώτα να γίνει, να φτιάξει κεφάλι με ποτά και όργανα για να ανέβουν στην επιφάνεια αυτά που τον τρώνε. Η περιγραφή της προετοιμασίας είναι σαφής. Παίξε Χρήστο το μπουζούκι, ρίξε μια γλυκιά πενιά, σαν γεμίσω το κεφάλι, γύρνα το στη ζεμπεκιά. Τσέτσις. Ο αληθινός άντρας δεν τρέπεται να φανερώσει τον πόνο ή την αδυναμία του. Αγνοεί τις κοινωνικές συμβάσεις και τον ρηχό καθώς πρεπισμό. Συμπάσχει με το στίχο, ο οποίος εκφράζει σε ένα βαθμό την προσωπική του περίπτωση. Γι' αυτό επιλέγει το τραγούδι που θα χορέψει και αυτοσχεδιάζει σε πολύ μικρό χώρο, ταπεινά και με αξιοπρέπεια. Δεν σαλτάρει ασύστολα δεξιά και αριστερά. Βρίσκεται σε κατάνοιξη. Η πιο κατάλληλη στιγμή για να φέρει μία μαύρη βόλτα είναι η στιγμή της μουσικής γέφυρας, εκεί που και ο τραγουδιστής ανασένει. Ο σωστός χορεύει άπαξ. Δεν μονοπολεί την πίστα. Το ζεϊμπέκικο είναι σαν το Πάτερ ημών. Τα είπες όλα με τη μία. Τα μεγάλα ζεϊμπέκικα είναι βαριά, θανατερά. Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα του θανάτου η καμπάνα και για μένα. Τσιτσάνης. Τι πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου. Όλοι να θέλουν τη ζωή και εγώ το θάνατό μου. Βαμβακάρης. Το ζεϊμπέκικο δεν σε κάνει μάγκα. Πρέπει να είσαι για να το χορέψεις. Οι τσιχλίμαγκες με το τζέλ που πατάνε ομαδικά στα φύλλα στην πίστα εκφράζουν ακριβώς το χάος που διευθετεί η εσωτερική αυστηρότητα και το μέτρο του ζεϊμπέκικου. Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται σε οικογενειακές εξόδους ή γιορτές στο σπίτι. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κουτσούβελα που κυκλοφορούν τριγύρω παντελώς ανέστητα. Είναι χορός μοναχικός. Όταν το μνήμα χάσκει στα πόδια σου, ο τόπος δεν σηκώνει άλλον. Είναι προσβολή να ενοχλήσει μία ξένη και απρόσκλητη παρουσία. Γι' αυτό κάποιοι ανίδεοι αριστεροί διανοούμενοι ερμήνευσαν την επιβεβλημένη ηρεμία του χορού με τα δικά τους φοβικά σύνδρομα, αποκάλεσαν το ζεϊμπέκικο εξουσιαστικό χορό που δήθεν ενέχει μία αόρατη απειλή. Είδαν φαίνεται κάποιον σκυλόμαγκα να χορεύει και τρόμαξαν. Όμως και έναν κυριούλι αν ενοχλήσεις στο βαλσάκι του, και αυτό θα αντιδράσει. Το ζεϊμπέκικο
δεν είναι γυναικείος χορός. Έσταση, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι, δεν είναι. Απαγορεύεται αυστηρό σε γυναίκα να εκδηλώσει καημούς ενώπιον τρίτων. Δεκτών. Είναι προσβολή για αυτόν που τη συνοδεύει. Αν δεν είναι σε θέση να ανακουφίσει τον πόνο της, αυτό τον μειώνει ως άντρα. Και δεν μπορεί να το ανεχτεί. Και στο μάτι δεν κολλάει. Μία γυναίκα δεν είναι μάγκας. Είναι θηλυκό ή τίποτα. Και ένας άντρας, πρώτα αρσενικό και μετά όλα τα άλλα. Αυτό είναι το αρχέτυπο. Και αν το επικοδόμημα γέρνει καμιά φορά χαροπά, η βάση μένει ακλόνητη. Εξαιρούνται οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας που μπορεί να έχουν προσωπικά βάσανα, χειρία ή πένθος για παιδιά. Κι όμως είδα σπουδαίο ζεϊμπέκικο από δύο γυναίκες. Τη Λιλή Ζωγράφου, που αυτοσχεδίαζε έχοντας αγκαλιάσει τον εαυτό της από τους ώμους με τα χέρια χιαστή, σαν αρχαία τραγωδός, και μία νεαρή πουτάνα σε ένα καταγόγιο των Τρικάλων, πιο αυτεξούσια από όλους τους αρσενικούς εκεί μέσα. Η μεγάλη ταραχή είναι η χωρική. Σε πλατείες χωριών με την ευκαιρία του τοπικού πανηγυριού ή άλλης γιορτής, κάτι καραμπουζουκλίδες ετεροδημότες χορεύουν ζεϊμπέκικο στο χώμα, προφανώς για να δείξουν στους συγχωριανούς τους πόσο μάγκες γίνανε στην πόλη. Οι άνθρωποι της υπαίθρου δεν έχουν μπει στο νόημα και ούτε μπορούν να εννοήσουν. Τα δικά τους ζόρια είναι κυκλικά. Έρχονται, περνάνε και ξαναέρχονται σαν τις εποχές του χρόνου. Δεν είναι όλη η ζωή ρημάδι. Γι' αυτό χορεύουν εξώστρεφα, κάνουν φούρλες, σηκώνουν το γόνατο ή όλο το πόδι, κοιτάνε τους γύρω αν τους προσέχουν, χαμογελάνε χορεύοντας, μιλάνε με το Θεό των βροχών και του ήλιου, όχι τον σκοτεινό Θεό του χαμόσπιτου και των καταγόγιων. Δεν γίνεται καν λόγος για το τσίρκο που χορεύει επιδεικτικά, σηκώνει τραπέζια με τα δόντια και ισορροπεί ποτήρια στο κεφάλι του, ή τη φρικώδη καρικατούρα ζεϊμπέκικου που παρουσιάζουν οι χορευτές στις παλιές ελληνικές ταινίες και προσφάτως στα τηλεοπτικά σόου. Το ζεϊμπέκικο είναι κλειστός χορός με οδύνη και εσωτερικότητα. Δεν απευθύνεται στους άλλους. Ο χορευτής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, τον οποίο τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου. Για πάρτι του καίγεται και για πάρτι του πονάει και δεν επιζητεί ίκτο από τους γύρω. Τα ψαλίδια, τα τεινάγματα, οι ισορροπίες του ένα πόδι είναι για τα πανηγύρια. Το πολύ να χτυπήσει το δάπεδο με το χέρι, να ανοίξει η γη να μπει. Και όσο χορεύει, τόσο μαυρίζει. Πότε με ανοιχτά τα μπράτσα μεταρσιώνεται σε αητό που επιπίπτει κατά παντός υπευθύνου για τα πάθη του και πότε σκύβει τσακισμένο σε ηκεσία προς τη μοίρα και το θείο. Τα παλαμάκια που χτυπάνε οι φίλοι και οι γκόμενες καλύτερα να λείπουν. Ο πόνος του άλλου δεν αποθεώνεται. Το πιο σωστό είναι να περιμένουν το χορευτή να τελειώσει και να τον κεράσουν, να πιούνε στην υγειά του, δηλαδή να του γιάνει ο καημός που τον έκανε να χορέψει. Υπόθηκε ότι το ζεϊμπέκικο σβήνει. Ο αρχαϊκός χορός της Θράκης που τον μετέφεραν οι Έλληνες ζεϊμπέκηδες στην Μικρά Ασία και τον επανέφεραν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες του 1922, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Δεν έχει θέση σε μια νέα κοινωνία με άλλα αιτήματα και άλλες προτεραιότητες. Μπορεί και να γίνει έτσι. Αν χαθούν η αδικία, ο έρωτας και ο πόνος, αν βρεθεί άλλος τρόπος που οι άντρες θα μπορούν να εκφράζουν τα αισθήματά τους με τόση ομορφιά και ευγένεια, μπορεί να χαθεί και το ζεϊμπέκικο, ο πιο καθαρός σύγχρονος ελληνικός ρυθμός, όπως είπε ο Μάνος Χατζηδάκης. Όμως,
Βλέπεις μερικές φορές κάτι παλικάρια να γεμίζουν την πίστα με ήθος και λεβενδιά που σε κάνουν να ελπίζεις όχι απλώς για το συγκεκριμένο χώρο, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμούλη.